Με κατεδάφιση όλων των αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών στην αγιαλίτιδα ζώνη του Πλατανιά, όπου παρατηρείται εκτεταμένη διάβρωση, η Δημοτική Αρχή ήρθε να δώσει τέλος στην απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση που επικρατούσε επί μήνες. Μία, θα έλεγα, πάρα πολύ σύντομη ως καταδρομική επιχείρηση, ούτε 48 ώρων. Έχουν μπει τα μηχανήματα, χθες και σήμερα και ολοκληρώνουμε, να αφαιρέσουμε τα επικρεμάμενα και τα επικίνδυνα τμήματα, τα οποία είναι όλα εντός αγιαλού, σε κάθε περίπτωση, εντός αγιαλίτιδας ζώνης, είτε είναι κάποιες πέργολες, ήταν κάποια μικρά κτίρια, είτε ήταν κάποιες άλλες κατασκευές, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η προσβασιμότητα στην παραλία και η ασφάλεια όλων των διερχόμενων. Μπροστά στον κίνδυνο ατυχημάτων, προσπερνώντας γραφειοκρατικά εμπόδια και διαδικασίες της κτηματικής υπηρεσίας, ο Δήμος Πλατανιά κινήθηκε με διαδικασίες εξπρές, απομακρύνοντας μέσα σε 48 ώρες τις παράνομες κατασκευές επί του αγιαλού που επιδείνωναν το φαινόμενο της διάβρωσης. Και οφείλω να πω ότι υπήρξε εκτεταμένη συζήτηση. Εμείς είχαμε κάνει και μία ενημέρωση προηγουμένως των αρμόδιων υπηρεσιών, θα κάνουμε αυτή την ενέργεια. Προφανώς οι ιδιοκτήτες είναι οι ίδιοι εδώ επί τόπου. Συνεννοούμαστε μαζί τους, ώστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να υπάρχει και η αφαίρεση των τμήματων αυτών και η αποκατάσταση συνέχεια της παραλίας μέσω του φυσικού κυματισμού. Η Περιφέρεια Κρήτης καλείται τώρα να προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης, προκειμένου πριν από τον ερχόμενο χειμώνα να εφαρμοστούν τα προσωρινά μέτρα θωράκισης της παραλίας. Και να μπει μια λωρίδα βράχια για να προστατέψει την υπόλοιπη αχτογραμμή, δηλαδή το ενδότερο κομμάτι. Η εικόνα δεν θα είναι αυτή που θα θέλουν οι παράκτη. Γιατί φαντάζονται μια παραλία αποκαταστημένη πλήρως, θα κατεβαίνουν να βάζουν τις ομπρέλες τους. Η επιχείρηση απομάκρυνσης των αυθαιρέτων έγινε μετά από απεγνωσμένες εκκλήσεις επιχειρηματιών της περιοχής.